λίγο. Μία ακόμη σύσκεψη εδώ στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Τι ακριβώς θα συζητηθεί και ποια είναι τα ζητούμενα που απασχολούν το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή? Ναι, κοιτάξτε, το νοσοκομείο έχει κάποια προβλήματα, στελέχωσης κυρίως, τα οποία οδηγούν σε κάποιες δυσλειτουργίες. Αυτά ακριβώς θέλουμε να συζητήσουμε, να γίνουν κάποιοι, καταρχήν να γίνουν ευρύτερα γνωστά αυτά, να ξέρουν και οι φορείς της πόλης, αλλά περισσότερο οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου, τα πραγματικά προβλήματα, τι θα αντιμετωπίσουν, τι μπορεί να περιμένουν από το νοσοκομείο και τι δυνατότητες έχουμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, ώστε να βελτιωθεί γενικότερα η εικόνα και η κατάσταση του νοσοκομείου μας. Έτσι περιληπτικά, τι θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι, τα πιο καυτά ζητήματα που υπάρχουν? Τα πιο καυτά ζητήματα αυτή τη στιγμή είναι η λειτουργία της παθολογικής και της χειρουργικής κλινικής. Είναι οι δύο κλινικές αιχμής του νοσοκομείου. Όταν δεν λειτουργούν αυτές, πρακτικά το νοσοκομείο δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι εφημερεύει, ότι καλύπτει εφημεριακά την περιοχή ευθύνης του, ας το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες δυσλειτουργίες, όπως είναι η παιδιατρική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας, το ακτινολογικό, τα οποία και αυτά παρουσιάζουν κάποια προβλήματα λειτουργίας. Θα συζητηθούν όλα αυτά, θα προταθούν κάποιες λύσεις από εμάς, γενικότερου ενδιαφέροντος, δεν είναι ότι το Αγρίνιο αποτελεί μια ιδιαιτερότητα. Όλα αυτά συμβαίνουν και σε άλλα νοσοκομεία, άρα οι λύσεις πιστεύω ότι είναι κοινές που θα πρέπει να συζητηθούν. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια επίλυσης αυτών των προβλημάτων και τι μπορεί να γίνει εν προκειμένου? Κοιτάξτε, σαφώς και υπάρχουν περιθώρια για να λυθούν. Απλώς θέλει περισσότερη τόλμη και πιο στοχευμένες να γίνουν κάποιες πλέον στοχευμένες ενέργειες. Και βέβαια αυτό πρέπει να γίνει σε μια ευρύτερη κλίμακα, δεν θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το νοσοκομείο μας, θα αφορά μια ευρύτερη κλίμακα να οργανωθεί σε κάποιες καλύτερες βάσεις το ΕΣΥ, το οποίο καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή, ειδικά σε ορισμένα σημεία του, βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης. Ωραία.